Κοντά μας και ο Χαρισάμιος, ποδοσφαιριστής του Αστέρα Κεσαριανής. Χάρη θετικό το ξεκίνημά σου και σε ατομικά στοιχεία και σε ομαδικά. Η ομάδα είναι αίτητη. Έχετε ξεκινήσει καλά τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ακολουθεί το δύσκολο μάτς στην Κρήτη από τον Αντσαλένιο. Το σχόλιο σου, πώς προετοιμάζεστε? Καλησπέρα, ευχαριστώ Κυριακό. Η ομάδα θεωρώ μέχρι στιγμής δουλεύει πάρα πολύ καλά. Η οργάνωση είναι άψογη. Οι ποδοσφαιριστές νομίζω έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Δουλεύουμε όλοι πολύ σκληρά και θεωρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον το αποτέλεσμα είναι σωστό και βγαίνει στο γήπεδο. Αυτό κάνουμε και αυτή τη εβδομάδα. Προσπαθούμε να ακούμε τις οδηγίες του προπονητή και να εφαρμόζουμε το πλάνο. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σοβαροί μπορούμε και γίνεται για να ανταποκριθούμε στις συνθήκες του αγώνα. Έχεις πετύχει ήδη 3 γκολ. Το σχόλιο σου που έχεις ξεκινήσει έτσι ζεστά, να το πούμε λαϊκά. Εντάξει, είναι σίγουρα θετικό για ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη θέση μου να παίρνει ψυχολογία από τον γκολ, δίνει ψυχολογία από τον γκολ, αλλά είναι το λιγότερο. Η ομάδα είναι αυτή που δίνει και τα γκολ και βοηθάει ώστε να παίρνουμε τα παιχνίδια και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Έψαχνες μια νέα πρόκληση το καλοκαίρι, είναι ο Αστέρας, περίμενες την ομάδα, οι εντυπώσεις σου δηλαδή είναι αυτές που περίμενες? Οι εντυπώσεις μου είναι πάρα πολύ θετικές. Όπως είπα, είναι όλα άψογα μέχρι στιγμής στην ομάδα, από τη διοίκηση, το τεχνικό team και τους ποδοσφαιριστές. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στα αποδυτήρια και μέχρι στιγμής αυτό βγαίνει και στο γήπεδο, θεωρώ. Τι μήνυμα στέλνεις στον κόσμο της ομάδας? Ότι θα προσπαθούμε κάθε Κυριακή να παλεύουμε για την νίκη και να προσφέρουμε και το καλύτερο θέαμα που μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.